Ευχαριστώ και να ευχαριστήσουμε τον Μάδο Λίγα για την φιλοξενία. Ξέρουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους από εμάς. Ήμασταν δραμούς διαφορά βαθμολογία. Ήρθαμε σκεπτικό να πάρουμε κάποιο βαθμό. Έξω και η αμυντική μας διάλεξη μέσα στο γήπεδο. Στο πρώτο μήχρονο πιστεύω ότι κινδυνέψαμε και μια δύο φάσεις. Μπορούσα να βγει από τον κόλλο, δεν έγινε. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι στη συνέχεια ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάποιο βαθμό εδώ στην ιστορία. Αν το χάνει στο μια στιγμένη φάση του 85, πιστεύω ότι μας αφήνει με την πίγα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αλλάξει κάτι, συνεχίζουμε, κοιτάμε τα παιχνίδια που πρέπει να πάρουμε στην έδρα μας και ό,τι κάνουμε εκτός έδρας, για να έχουμε μια παραμονή γρήγορα και να έχουμε το μυαλό μας ήσυχο για να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα παιδιά στην ομάδα, με νέα παιδιά, μια ελληνική ομάδα που έχουμε, να κάνουμε ένα κορμό για τον χρόνο και να έχει η ομάδα να στελεχωθεί από κάποια άτομα που, από τη γύρω περιοχή για να μπορεί το χρόνο να έχει καλύτερη πορεία και αντάξει τις ιστορίες που έχει η ομάδα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εύχομαι στο Ρίγα να πετύχει τους στόχους και στο συνάδελφο προπονητή εδώ ό,τι στόχους έχει θέσει με τη διοίκηση να αυτοματοποιήσει και τους εύχομαι καλή συνέχεια.